κάνει να πάρουν εκδόσεις της υπηρεσίας διάταξης. Θέλω να ενημερώσω το σώμα και να καταγγείλω συγχρόνως για μια απαράδεκτη συμπεριφορά την οποία αντιμετώπισα από έναν καναλάρχη κατά την είσοδό μου στη συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου. Ένας καναλάρχης ο οποίος κάθε βράδυ προσπαθεί με κάθε τρόπο, εμένα προσωπικά αλλά και πολλούς συναδέλφους της παράταξής μου, να μας απαξιώσει, να μας μηδενίσει, να μας παιδοποιήσει. Ειδικά για ένας άνθρωπος ο οποίος η αγάπη για τον τόπο είναι γνωστή. Η μεγάλη προσπάθεια την οποία έκανα και δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου, το λέω ειλικρινά αυτό το πράγμα, όσο λάθη και να πετάει αυτός ο κύριος, ο οποίος με συνάντησε στην είσοδο κάτω, εκφράστηκε πολύ άσχημα σε σημείο που είπε ότι θα ανοίξουν οι φυλακές. Να πάμε ποιος εμείς οι φυλακές, τι είναι αυτός ο κύριος, δικαστής είναι, και όχι τίποτα άλλο. Αυτός ο κύριος πληρώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, πληρώνεται από εμάς. Θέλω με μια κουβέντα, καμπαρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω. Δεν μπορεί αυτός ο κύριος να συναντάει στην κλίση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εντός του Περιφερειακού Συμβουλίου, και να εκφράζεται με τη φράση θα ανοίξουν οι πόρτες της φυλακής, γιατί δεν το λέει αυτό. Ισαν και όλοι είμαστε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω σήμερα το σώμα. Ζητάω από το σώμα να καταδικάσει συμπεριφορές τέτοιες και να αποπελθεί αυτός ο κύριος από τη σύμβαση που έχει κάνει ο γιος του, το κανάλι Σούπερ, να παγκοσκοπήσει στη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σας παρακαλώ, εδώ δεν ανοίγουμε θέμα συζήτηση. Κύριε Καραγκούρα, θέλετε θέμα να συζητήσουμε τώρα χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς να ξέρουμε τι θα συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα θέμα να απευθυνθείτε στα δικαστήρια να λύσετε τη διαφορά σας. Μα είναι δυνατόν τώρα, να λέτε αυτό είστε. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε. Στην είσοδο του Περιφερειακού Συμβουλίου, περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξής μας απειλήθηκαν, άλλοι δημόσια, άλλοι όχι, σε σχέση με την συμπεριφορά τους, σε σχέση με την άρση των καθηκόντων τους, από τον κύριο Κάπο. Ο κύριος Κάπος βρισκόταν στην είσοδο, απείλησε τον κύριο Πετρίτσι, απείλησε τον κύριο Γιανακούρα, απείλησε την κυρία Μπούζα, λέγοντας συγκεκριμένα πράγματα. Οι φυλακές άνοιξαν, έχετε 200 χιλιάρικα για τα κουνούπια και δεν μπορεί να κλείσουν οι συμβάσεις και εμείς σαν παράταξη θερμή παράκληση, κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε να απαγορευτεί την ώρα που οι περιφερειακοί σύμβουλοι μπαίνουν στο κτίριο για τις συνεδριάσεις, για το θεσμικό τους ρόλο, σε κάποιον ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να απευθύνεται με αυτόν τον προσβλητικό τρόπο. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι της παράταξής μας. Αυτές οι περιφορές αύριο θα αγγίξουν και τους συμβούλους της άλλης παράταξης. Και δεύτερον, επιτρέψτε με ένα λεπτό. Περιμένετε από μένα να πω κάτι άλλο, αλλά έγινε κάτι εκτός του περιφερειακού. Όχι, δεν έγινε εκτός. Έγινε στην είσοδο του κτηρίου. Ο τόπος που λύνεται αυτό το θέμα, ξέρετε. Όχι, κύριε Πρόεδρε, οφείλει το Προεδρείο να μας προστατέψει. Εγώ να προστατεύω την αίθουσα. Επιτρέψτε μου. Τι δουλειά έχω στον τόπο, εγώ να πάω να πω του καθένα τι να κάνει. Μισό λεπτό, επιτρέψτε. Να το καταλαβαίνετε. Μισό λεπτό, επιτρέψτε. Δεν είμαστε τώρα. Και ενημέρωσα ήδη τον κύριο Λαμπρόπουλο ως πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για ένα θέμα που σήμερα συζητήθηκε, όπου ο κύριος Κάπος είπε, απευθυνόμενος σε μένα, ότι εμείς αρνηθήκαμε. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ θέλουμε να ξέρουμε. Περιφερειάρχης είναι ο κύριος Νίκας ή ο κύριος Κάπος. Προστατεύστε μας, σας παρακαλώ, από απειλές. Σας παρακαλώ, εντάξει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να πολιτικολογήσετε. Προστατεύστε μας από απειλές μέσα στο περιφερειακό. Δεν το επιτρέπω, σας παρακαλώ. Όχι, δεν το επιτρέπω. Δεν το επιτρέπω. Όχι, τώρα πολιτικολογείτε και αυτό αποβαίνει σε βάρος της λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου. Δεν θα έχει κανένα στο λόγο για να λέει εδώ αυτά που ξέρει τον τρόπο και τον χρόνο που πρέπει να πάει να ταγίσει. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και ζητάω από τον κύριο Περιφερειάρχη, κύριε Περιφερειάρχη όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν σημαίνει ότι ως Περιφερειάρχης προστατεύει μόνο την παράταξή του, να πάρει θέση
σε έναν καναλάκι ο οποίος απείλησε δημόσια μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κυρία Νικολάκου, ούτε παρόντες είμαστε, κανένας δεν ήταν παρόντες. Ακούστε, εγώ δεν είμαστε δικαστήριο. Δεν είμαστε δικαστήριο. Σας παρακαλώ, θα απευθυνθείτε στη δικαιοσύνη εάν νομίζετε ότι ως πολίτης ή περιφερειακός συμβουλός εκτός της ενούσης δεχτήκατε μια παρόμοια επίθεση. Τώρα, σας παρακαλώ, έχετε πολλά χρόνια λοιπόν στην αυτοκίνηση, σας παρακαλώ. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, δεν θέλω. Σας παρακαλώ να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, περνάμε κάποιος που έχει θέμα. Α, κύριε Περιφερειάρχε, έχει το λόγο. Το βάλαμε σε ψηφοφορία, το κουβάλαμε. Ζήτησε το λόγο. Ωραία, όχι. Ωραία, ευτυχώ. Καλά, δεν το κατάλαβα αυτό, κυρία Νικολάκη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σε παρακαλώ λοιπόν, έλα μάζεψε λίγο το λόγο σου. Μην με εκνευρίζεις, τώρα δεν έχω καμία πια. Καμία δεν έχω. Αλλά μην με προκαλείς, σε παρακαλώ. Μην με προκαλείς. Γιατί αγανακτείτε κύριες από εκεί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα έρθει σειρά σας, κύριε. Θα έρθει σειρά σας. Κύριε Γιανακούρα. Όλο θα έρθει σειρά. Κύριε Γιανακούρα. Κάθε ζει στο παρελθόν. Θα έρθει σειρά. Τελειώνεται. 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 Εδώ θα σοβαρευτούμε να μιλήσουμε. Τελειώνεται. Όπως το είπα. Όπως το είπα. Αυτό δεν θα σου περάσει, αγαπητή κυρία Νικολάτε. Εδώ δεν θα το κάνεις γήπεδο. Γήπεδο δεν είναι εδώ. Το κατάλαβες. Εδώ δεν είναι γήπεδο. Τελείωνε. Τελείωνε επιτέλους. Και προσπάθησε το Περιφερειάρχη. Αυτό κάνεις τώρα. Τη δουλειά μου εγώ ξέρω να την κάνω. Την ξέρω καλύτερα από όλους σας εδώ. Το καταλαβες. Τελείωνε. Τελείωσε. Σου πανάζεψε το λόγο. Σε παρακαλώ δηλαδή. Δεν έχω άλλο τρόπο. Δεν μπορώ να φερθώ διαφορετικά. Καλησπέρα σας. Να μην αρρωστήσουμε κιόλας. Λοιπόν, θέλω να πω τα εξής. Ποιος μπορεί να μας επιτεθεί με χειρότερο τρόπο από τον τρόπο που επιτεθέμαστε εμείς εναντίον του άλλου. Προφανώς, για ό,τι συμβαίνει σε αυτή την αίθουσα, υπάρχει ευθύνη όλων και πάνω απ' όλα δική μου ευθύνη και προφανέστατα σε αυτόν εδώ τον χώρο κανείς δεν επιτρέπεται να επιτεθεί και ιδιαίτερα έξω ενός αυτών των χώρων, έξω από τους 51 του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και προφανέστατα, εάν αυτά λοιπόν, εγώ δεν ήμουν παρόν. Βεβαίως είναι θέματα της δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση κανένας δεν θα επικροτεί και κανένας δεν μπορεί να με καταδικάσει, αν είναι έτσι όπως τα λέτε. Θέλω όμως να σας πω επιπλέον και το εξής. Εφόσον είμαστε δρότα πολιτικά πρόσωπα, είμαστε εκτεθειμένοι και θα έχει στάματα και αδικίες και επιθέσεις και τις έχουμε υποστεί όλοι στον ανώτερο βαθμό και για μένα προσωπικά και τι δεν έχει ακουστεί για τα παιδιά μου, για την γυναίκα μου, για τον εαυτό μου. Δεν έχει γραφεί, δεν έχει υποθεί, δεν έχει καταχωριστεί σε ιστοσελίδες να μας φέρουν τα παιδιά μας και να μας ρωτάνε αν είναι αυτά σωστά ή δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι ιστοσελίδες, οι τηλεοράσεις, μπορούν να συμβούν διάφορα πράγματα. Μας δίνει τη δυνατότητα της άμυνας ο νόμος, εάν θεωρούν ότι έχουν συμποκατηθεί ή αν έχει συμβεί κάτι. Εγώ θα συνιστούσα, επειδή τα έχω υποστεί όλα αυτά για τα οποία μιλάτε και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έγιναν, να υπάρχει από τη δική μας πλευρά μία ηρεμία και μία προσπάθεια να χρηγώνουμε πάντοτε τους στόχους. Δεν νομίζω ότι μας εξυπηρετούν ή ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Αν έγιναν έτσι όπως θα λέτε, εγώ κατανοώ και την έντασή σας και όλα αυτά τα οποία λέτε, αλλά ας προχωρήσουμε παρακάτω, κύριε Νικόλα. Ας προχωρήσουμε. Κύριε Γιανακούρα, τώρα άκουσέ με. Όταν θα σου δώσω εγώ το τι έχει καταγραφεί και το τι έχει υποθεί για μένα, το οποίο το έχω κρατήσει, μάλλον αυτά τα οποία λες ότι υπόθηκαν θα οφειλούν μπροστά σε αυτά τα οποία θα δημιουργήσουν. Δεν γίνεται, πάμε παραπέρα. Έλεγχος των μέσων ενημέρωσης δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει. Δεν μπορεί να γίνει. Αν υπερβαίνετε εσκαμμένα υπάρχει δικαιοσύνη. Εδώ δεν δικάζομαι. Κακός κύριε Νικολάκου.
Κάκισα, αλλά αυτό έχει ηθική σημασία μόνο. Το ποινικό μέρος είναι θέμα των δικαστηρίων. Λοιπόν, παρακαλώ να συνεχίσουμε. Σας παρακαλώ, μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Κάντε μήνυση. Προσέξτε καλά. Προσέξτε καλά γιατί έχετε πει πάρα πολλά. Και εσείς το βάκε. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Προσέξτε τη διαδικασία. Κύριε Κουτρούκα. Κύριε Κουτρούκα. Σας παρακαλώ. Εσύ κάζετε τέτοια όλη την ώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σας λέω. Ο κύριος Ζαβεντζής έχει το λόγο. Σας παρακαλώ. Με κάλυψε ο κύριος Λίκας που τα καταδίκασε. Σας παρακαλώ κυρία Νικολάου, κύριε Σουβαλά, σας παρακαλώ. Είναι μίστο να τελειώσει. Δεν το κατάλαβα. Ποιος θα είχα μόνο που είναι εδώ πέρα. Κύριε Σκηνοχωρήτη, μην δίνουμε προφή για να συνεχίζετε μια κατάσταση. Να κάνω τη διαδότητα και συνεχίζετε μετά.